Πανηγύριζε χθες και σήμερα ο Ιερός Ναός των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης της περιοχής Πανοράματος Αδράμας. Σήμερα το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ο οποίος και εκφώνησε τον Θείο Λόγο. Πλήθος πιστών συνέρευσε στον Ιερό Ναό για να τιμήσει τους Αγίους που γιόρταζαν. Έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη άλλες 7 Αναστάσεις. 3 αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Μία πραγματοποίησε ο προφήτης Ηλίας και 2 ο προφήτης Ελισσαίος. Τις υπόλοιπες 4 τις πραγματοποίησε ο Χριστός ως Κύριος της ζωής και του θανάτου. Μία είναι της θυγατέρας του Ιαΐρου, μία είναι του γιού της Κύρας στην Αΐρη, η τρίτη είναι του Λαζάρου και η τέταρτη Ανάσταση είναι αυτή που συνέβη την Μεγάλη Παρασκευή, την ώρα που εξέπευσε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Πολλά σώματα των κεκλημένων Αγίων ηγέθη και περιηγήθησαν μετά την Ανάστασή του μέσα στην Αγία Πόλη. Και η 8η και κυριότερα και καθοριστικότερα Ανάσταση είναι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία συνέβη την Κυριακή. Κανείς δεν είναι παρόν την ώρα της Αναστάσεως. Όλοι ο καθένας, οι μυροφόρες, πιστοποιούν το γεγονός της Αναστάσεως κατά την υπόδειξη και την ερμηνεία του Αγγέλου και βεβαίως μετά άρχισαν οι εμφανίσεις του Κυρίου για να βεβαιωθούν